Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη στη Χίο, σαν σήμερα 7 Ιουνίου του 1822, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά κατορθώματα της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά την καταστροφή της Χίου, το ελληνικό ναυτικό θέλησε να πάρει εκδίκηση, προσβάλλοντας τον τουρκικό στόλο. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε μια μεγάλη αρμάδα από 64 πλοία. Τα ελληνικά πλοία συγκεντρώθηκαν στα Ψαρά, στα τέλη Απριλίου, και έψαχναν την ευκαιρία να δράσουν. Την 1η Ιουνίου, δύο πυρπολικά, ένα ψαριανό με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και ένα ιδρέικο με κυβερνήτη τον Ανδρέα Πιπίνο, ξεκίνησαν προς αναζήτηση του τουρκικού στόλου. Τα δύο πυρπολικά συνόδευαν 4 που θα αναλάμβαναν τη διάσωση των πληρωμάτων μετά την πυρπόληση. Με αρκετές προφυλάξεις, τα δύο πυρπολικά πλησίασαν τον τουρκικό στόλο που ναυλοχούσε στη Χίο και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσουν. Επέλεξαν τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822. Ήταν μια νύχτα χωρίς φεγγάρι και οι αξιωματικοί είχαν συγκεντρωθεί στην φωταγωγημένη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου. Ο Κανάρης κατόρθωσε να προσδέσει το πυρπολικό του στην τουρκική ναυαρχίδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι επιδέξιοι ελιγμοί του έμπειρου πιδαλιούχου Ιωάννη Θεοφιλόπουλου. Σχεδόν αμέσως το ξύλινο σκαρί του μεγαλοπρεπούς πλοίου λαμπάδιασε και άρχισε να καίγεται σαν πυροτέχνημα. Ο Καράλης έσπευσε να εγκαταλείψει το πλοίο και επιβιβάστηκε σε λέμβο, αλλά ένα κομμάτι από το φλεγόμενο κεντρικό κατάρτι του πλοίου τον χτύπησε στο κεφάλι και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι 2.000 άνδρες που βρίσκονταν πάνω στην ναυαρχίδα χάθηκαν σχεδόν όλοι. Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες που αναπαριστούσαν τον Κανάρη με το δαυλό στο χέρι και τα χρήματα από τις πωλήσεις τους απεστάλησαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση του αγώνα.